Εις πάσαν την γην εξήλθεν ο θόγκος σου, ως δεξαμένη των λόγων σου. Η ζωή ενός μεγάλου. Ο βίος του Μεγάλου Βασιλείου, Επισκόπου Κεσαρίας. Μέσα από το βιβλίο του καθηγητή Στυλιανού Παπαδόπουλου. Διαβάζει ο Βασίλης Ατζακλής. Είπαμε πριν λίγο ότι η βασιλεία του Ιωβιανού ήταν μεγάλη ευλογία. Η Εκκλησία προσπάθησε να ανασυνταχθεί, να δέσει τις πληγές της, να ηρεμήσει, να συνάξουν οι επίσκοποι το ποίμνιό τους, να δουν οι πιστοί τον επίσκοπό τους. Δεν πρόλαβαν όμως οι δύστιχοι χριστιανοί να χαρούν καθαρό αέρα. Έπρεπε να δοκιμαστούν σκληρότερα. Αντέχαν ακόμα. Είναι να μην τους λυπάται, αλλά και να μην τους μακαρίζει κανείς. Ο Ιωβιανός βασίλεψε μόνο ένα χρόνο. Και τώρα ερχόταν από τη Δύση το Θηρίο. Ανακηρύχθηκε αυτοκράτορας της Ανατολής, του Ανατολικού Ρωμαϊκού κράτους. Μετά το θάνατο του Ιωβιανού, αυτοκράτορας για την Ανατολή έγινε ο Ουάλης, πως αριανόφρον αιρετικός φέρθηκε πιο σκληρά και από τον Ιουλιανό στους Ορθοδόξους. Είναι Μάρτιος του 364. Χαλάζει, καταιγίδα φοβερή, επιδρομή βαρβαρική. Αυτά όλα μαζί ήταν ο Ουάλης για την Εκκλησία. Η απειλή δεν ήταν θεωρητική, φιλολογική. Με τους συμβούλους του που ήσαν αριανόφρονες, ανώμοιοι πρώτα, όμοιοι έπειτα, και με τη συμπαράσταση των αδυνάτων και χλιαρών χριστιανών επισκόπων, επιχείρησε να νοθεύσει στα αλήθεια την πίστη της Εκκλησίας. Επομένως, να θέσει σε κίνδυνο την ίδια τη σωτηρία των ανθρώπων. Ο Ουάλης λοιπόν, κυρίαρχος της Ανατολής, άρχον απόλυτος στη ζωή και στο θάνατο των υπηκών του. Τότε οι άνθρωποι δεν ήσαν πολίτες μιας πολιτείας, ενός κράτους. Ήσαν υπήκοοι σε έναν άνθρωπο, σε έναν αυτοκράτορα. Αυτός, όταν είχε καλοσύνες, έλεγε ότι μοιάζει με τους θεούς. Όταν είχε κακίες, έλεγε ότι με αυτές προστατεύει τους θεούς. Οι θεοί φυσικά κατασκευάζονταν ανάλογοι με τον αυτοκράτορα. Έτσι τον προστάτευαν αποτελεσματικότερα. Οι αριόφρονες λοιπόν την εποχή του Ουάλη έγιναν κύριοι της καταστάσεως. Αυτοί βασίλευαν στην Εκκλησία. Με μία εξαίρεση, την Καπαδοκία και μια περιοχή του Πόντου. Η εξαίρεση αυτή τους έγινε πονοκέφαλος. Πάλι και πάλι πλησίαζαν κολακευτικά τον Ουάλη. Η Κεσάρια, Θεόσταλτε, πολυχρονεμένα σωτήρα μας, η Κεσάρια δυστυχώς δείχνει τάσεις ανυπακοής στη μεγαλοσύνη σου. Δεν πειράζει βέβαια, μα μήπως βγει από αυτό κάποια ανταρσία. Αυτό μας ενδιαφέρει.
με τόσες υπερβολές η Κεσάρια βομβαρδίστηκε από ισχυρούς βασιλικούς άνδρες που πίεζαν και από αριανόφρονες που ψάρευαν στη σύγχυση την οποία δημιουργούσαν. Ακόμη περισσότερο, οι τελευταίοι προσπαθούσαν κυριολεκτικά να υποτάξουν την εκκλησία της Καπαδοκίας. Και δεν ήταν δύσκολο. Στο θρόνο της Κεσάριας κάποιος ευσέβιος, καλός και ορθόδοξος, μα πολύ μικρός για τις μεγάλες αυτές ώρες, άπειρος για μεγάλους αγώνες, και γύρω του ακόμη πιο μικρή. Στην Καπαδοκία υπήρχαν βέβαια ικανοί και πρόθυμοι εκκλησιαστικοί άνδρες. Πρώτος και καλύτερος ο Γρηγόριος. Έτοιμοι να πολεμήσουν και να θυσιαστούν για την αλήθεια τους. Προσπαθούσαν, αγωνίζονταν, συνασπίζονταν για να γίνουν δυνατότεροι. Έκαναν ό,τι μπορούσαν. Κάθε μέρα όμως διαπίστωναν με πίκρα ότι στο φοβερό του το αγώνα η παράταξή τους δεν είχε κεφαλή. Της έλειπε ο αρχηγός. Χρειαζόταν κάποιος να εμπνέει, να τονίζει, να παίρνει μέρος εκείνος, να παίρνει εκείνος το κοντάρι στην πιο κρίσιμη στιγμή της μάχης. Υπήρχαν δηλαδή πολύ καλοί αγωνιστές και τους έλειπε ο πρωταγωνιστής, ο Βασίλειος. Κανείς δεν του αμφισβητούσε το ρόλο του πρωταγωνιστή και όταν του τον αρνήθηκαν έγινε από ανθρώπινες μικρότητες. Όλοι και όλα επίεζαν τον Ευσέβιο να καλέσει επιτέλους το Βασίλειο. Ο γέροντας επίσκοπος δεν μπορούσε να κάνει αλλιώς. Άλλωστε δεν του αρνιόμαστε το ενδιαφέρον του για την Εκκλησία. Βέβαια κάτι ακόμα υπήρχε στην ψυχή του για το Βασίλειο. Φώναξε κοντά του το Γρηγόριο και του είπε «Γιατί παιδί μου δεν κινείσαι περισσότερο πιο δραστήρια? Όλοι σε αγαπούμε. Οι άνθρωποι στην Κεσάρια ξέρουν ότι αγωνίζεσαι για την Εκκλησία όπως και ο Βασίλειος. Έλα λοιπόν να εγκατασταθείς εδώ». Ο Γρηγόριος αντέδρασε σχεδόν βία. «Θεοφιλέστατε, δεν είπαμε ότι μόνο ο Βασίλειος είναι για το έργο αυτό? Εγώ όχι, αποκλείεται. Θα βοηθήσω όλα την ευθύνη να την έχει εκείνος. Αυτός θα καταφέρνει». «Καλά, κατάλαβα. Να έρθει λοιπόν ο Βασίλειος. Δεν του κρατώ τίποτε. Θέλω να με πιστέψεις. Δεν έχω πια στην καρδιά μου τίποτε κακό για το φίλο σου. Είναι φίλος δικός μου. Ναι, ας έρθει. Εγώ τον θέλω. Ίσως και να του γράψω». Η απόφαση του γέροντα έδειχνε ότι ο χρόνος είχε μαλάξει την καρδιά του. Η αγωνία για την Εκκλησία τον έκανε συνετότερο. Πάντως, ο Γρηγόριος βγήκε από το Επισκοπείο ενθουσιασμένος. Πετούσε από τη χαρά του. Έτρεξε στους φίλους και συναγωνιστές. Όσοι άκουγαν το νέο, αναθαρρύνονταν κιόλας. Η καλή είδηση τους θέρμανε, τους μεγάλωνε τα φτερά. Ο Γρηγόριος δεν κρατιόταν, δεν είχε υπομονή. Έβγαλε από το ερμάρι μία μεμβράνη, βούτυξε καλά το φτερό στο μελάνι και έγραψε στο Βασίλειο. Είναι η επιστολή του, η νούμερο 19. «Ξέχασε, Βασίλειε, αυτά που ξέραμε για το Θεοφιλέστατο Ευσέβιο». «Ναι, ναι, Θεοφιλέστατος μας είναι, γιατί πλέον δεν σκέφτεται όπως άλλοτε. Η φωτιά των αιρέσεων που μας καίει έλειωσε την παρεξήγηση. Πίστεψέ με, αισθάνεται φιλία για μας. Θα σου γράψει και μόνος του. Θα σου γράψει γράμμα. Να είσαι βέβαιος, μην παραξενεύεσαι. Άλλαξε ο Ευσέβιος. Δεν το λέω μόνο εγώ. Το ξέρουν καλύτερα οι άνθρωποι που ζουν πολύ κοντά του. Η αλλαγή του τη Βασίλειε είναι σημάδι του Θεού. Μας λυπήθηκε και μας παρηγορεί. Γρήγορα λοιπόν, μην καθυστερείς καθόλου. Θα πάρεις το γράμμα του ιδίου του Ευσεβίου, μα εγώ σε προλαβαίνω. Μήπως μπορώ να κάνω και υπομονή,
«Διάσου, διάσου όσο μπορείς». Κάθε μέρα οι αιρετικοί καταστρέφουν, γκρεμίζουν από την αλήθεια ψυχές. Έλα να τις στηρίξεις. Έλα, κι όλοι θα είμαστε κοντά σου, θα πολεμάμε δίπλα σου, στις διαταγές σου. Το γράμμα έφυγε. Ανέπνευσε ο Γρηγόριος. Λύνονταν επιτέλους ένα μεγάλο πρόβλημα. Τώρα θα έβλεπαν οι αιρετικοί τι σημαίνει ορθόδοξη θεολογία. Πιο καλύτερα, τι σημαίνει καταπολέμηση της αιρέσεως. Γιατί εδώ δεν ήταν αν είσαι ορθόδοξος και καλός θεολόγος. Εδώ σημασία είχε αν μπορούσες να καταπολεμήσεις τους αιρετικούς. Να βρίσκεις τα κατάλληλα επιχειρήματα. Να τρέχεις, να ενισχύεις με επιχειρήματα εκείνους που κλονίζονται στην ορθή πίστη. Να ανατρέπεις, ακόμα και σε δημόσια συζήτηση, τους αιρετικούς. Σε κάτι τέτοιο δεν τα κατάφερνε ο Γρηγόριος. Δεν ήταν στο χαρακτήρα του. Να γιατί στρεφόταν τόσο φορτικά στο βασίλειο, τον οποίο θεωρούσε ικανό για όλα αυτά. Οι καλοκαιρινές μέρες του 364 περνούσαν. Ο ήλιος θέρμαινε τα σώματα. Οι αιρετικοί πυρπολούσαν την πίστη της Εκκλησίας. Και ο βασίλειος δεν φαινόταν ακόμη στην Κεσάρια. Οι Ορθόδοξοι άρχισαν να διερωτώνται τι συμβαίνει. Μερικοί πήγαν στον Ευσέβιο που τους διαβεβαίωνε για τις προθέσεις του. Περισσότεροι πήγαν στο Γρηγόριο. Τον έπεισαν να πάει ο ίδιος στο βασίλειο να δει τι κάνει, τι σκέπτεται, να τον παρακαλέσει. Έτσι και έγινε. Δεν ήταν κόπος, δεν ήταν καιρός να σκέπτεται κόπους και ταλαιπωρίες. Άλλωστε δεν ξέχασε ποτέ όχι το βασίλειο, αυτό θα ήταν το πιο μεγάλο έγκλημα, το ασκητήριο του πόντου. Οι πνευματικές απολαύσεις που εκεί τον αξίωσε ο Θεός τον συνόδευαν πάντοτε. Έφτασε λοιπόν στο ασκητήριο. Ο ασκητής τον υποδέχτηκε με απερίγραφτη χαρά. Μόνο τα δάκρυα μπορούσαν να την εκφράσουν. «Βασίλειε, καταλαβαίνεις το λόγο του ερχομού μου?» «Ναι, υποψιάζομαι. Μα ξέρεις, έχω τόσα να κάνω εδώ. Και έπειτα τι να σου πω?» «Να, φοβάμαι μήπως ο Ευσέβιος». «Καταλαβαίνεις, δεν είναι δύσκολο να μετανοήσει. Μήπως τον στρέψουν πάλι εναντίον μας». «Τι θα κάνουμε τότε?» «Όχι, τίποτα. Δεν θα συμβούν αυτά. Αλλά κι αν συμβούν, τι σημασία έχει? Εμείς πρέπει να κάνουμε το καθήκον μας». Το που είναι το σωστό. Το πνεύμα του βασιλείου αναδευόταν, η δισταγμή μαζί με τη Θεία Χάρη. Δεν αισθανόταν τελείως ελεύθερος μέχρι τη στιγμή που ο Γρηγόριος του είπε: «Άκου, Βασίλειε, δεν σε παρακαλώ εγώ, ο Γρηγόριος. Δεν είναι μόνο ο Ευσέβιος, είναι η Εκκλησία που σε καλεί. Το καταλαβαίνεις? Ήρθα εδώ γιατί με έστειλαν, όχι από μόνος μου». Ήταν οι λέξεις που το Άγιο Πνεύμα είχε βάλει στο στόμα του Γρηγορίου. Ο Βασίλειος δεν μπορούσε να πει όχι στη φωνή της Εκκλησίας. Ήξερε καλά πως η φωνή της ήταν φωνή Αγίου Πνεύματος, που έτσι τον φώτιζε για να πάρει τη σωστή απόφαση. Και την άλλη μέρα ξεκίνησαν μαζί για την Κεσάρια. Μια οδηπορία προς τη μάχη, ανακατεμένα συναστήματα και παρεστήματα. Κανείς δεν θα έλεγε ότι ο Βασίλειος δεν φοβόταν τη μάχη, αλλά κανείς δεν θα έλεγε ότι μπορούσε να γυρίσει πίσω. Ήταν μάλλον φθινόπωρο. Οι πιο μεγάλες θεολογικές μορφές της Εκκλησίας ταξιδεύουν σε δύο μουλάρια που καταλάβαιναν το φορτίο τους όσο καταλαβαίνουν για αυτούς οι περισσότεροι άνθρωποι. Η δροσιά που ερχόταν από τον Ήρη ποταμό
και το αεράκι από τα βουνά της Αρμενίας έκανε το φθινοπορεινό ήλιο πιο υποφερτό. Τα ζώα βάδιζαν το ένα δίπλα στο άλλο, τόσο κοντά και ο Βασίλειος μπορούσε να συζητάει με τον Γρηγόριο. Έτσι, καταστρώθηκαν τα πρώτα σχέδια για την υπεύθυνη δράση του Βασιλείου στην Κεσάρια. Ο αθλητής φοβόταν βέβαια το ρόλο του πρωταγωνιστή. Όλοι όμως του αναγνώριζαν τον τίτλο. Τουλάχιστον λοιπόν δεν έπρεπε να τους απογοητεύσει. Με τον ερχομό του στην Κεσάρια έγινε μικρό συλλαλητήριο. Όλοι ένιωσαν ανακούφιση. Πρώτα-πρώτα πήγε στον επίσκοπο. Όλα έγιναν σαν να μην υπήρξε τίποτε κακό μεταξύ τους. Είχε παραμεριστεί, υπερπηρηθεί. Ο αγώνας θέλει καθαρότητα, κάθε μεγάλος αγώνας. «Θεοφιλέστατε», λέει στον Ευσέβιο, «είμαι διάκονός σου. Αφού το θέλησες, θα είμαι στην προκείμενη μάχη ο τελευταίος από τους στρατιώτες σου». Ο Ευσέβιος είναι πραγματικά συγκινημένος. Υπάρχουν λοιπόν τόσο σπουδαίοι άνδρες. Είναι τόσο δυνατός ο Βασίλειος. Δάμασε την πίκρα της προσβολής. Βεβαίως, εμπόδια εσωτερικά στο μεγάλο αγώνα δεν έπρεπε να υπάρχουν. Τα ξερίζωσε όλα ένα-ένα ο Βασίλειος. Όπου αναλαμβάνει καθήκοντα. Όχι μόνο Ευσέβιος, αλλά και πολλοί άλλοι Κεσαρείς που ήξεραν για την παλιά διαμάχη μεταξύ των δύο ανδρών, δεν πίστευαν στα μάτια τους. Ο Βασίλειος, όριμος άνδρας τώρα 35 χρόνων, γονάτισε μπροστά στον Ευσέβιο και παρέδωσε τον εαυτό του τις δυνατότητές του. Έτσι, ολοκληρωτικά, χωρίς όρια, όπως το θέλει η πνευματική εφταξία που είναι η εκκλησιαστική. Ο Γρηγόριος Θεολόγος σημειώνει με υπερήφανη δωρικότητα τις σχέσεις των δύο ανδρών. Ο γίγας του Πνεύματος σκύβει στον Επίσκοπο που είχε τη χάρη να είναι η κεφαλή της Εκκλησίας. Η αυτοπαράδοση του μεγάλου άνδρα συγκλώνησε το μέτριο Ευσέβιο που με τη σειρά του αυτοπαραδόθηκε. Έτσι έγινε με τον Βασίλειο καλός, σχεδόν τρυφερός. Τον εμπιστευόταν απόλυτα. Κάθε μέρα τον ήθελε κοντά του. Ήταν και η εποχή τρομερά δύσκολη. Έπειτα είπαμε πως ο Ευσέβιος δεν ήταν εξαιρετική φυσιογνωμία, ούτε ασκημένος στα θέματα της πίστεως. Πώς να μην χρειάζεται σε κάθε βήμα του το Βασίλειο? Κάθε βράδυ ώρες ολόκληρες μελετούσαν τα προβλήματα της Εκκλησίας. Συχνά ήταν παρόντες και άλλοι πρεσβύτεροι, κάποτε μάλιστα και χορεπίσκοποι, δηλαδή βοηθοί επίσκοποι θα λέγαμε σήμερα, με ουσιαστικότερη όμως δικαιοδοσία. Σπάνια μιλούσαν άλλοι. Ο Βασίλειος είχε γίνει το μέτρο κανόνας. Έλεγε κάτι, γινόταν αμέσως αποδεκτό. Προγραμμάτιζαν κάτι, ο Βασίλειος είχε την ευθύνη της εκτελέσεως. Το πρώτο μέλημά του ήταν να διαφωτίζει, να συνονοείται με τον Ευσέβιο για όλα τα προβλήματα και δεν χρειαζόταν να κουραστεί. Ο Επίσκοπος ήταν πάντοτε πρόθυμος, δεχόταν τις συμβουλές του Βασίλειου, έδινε την έγκρισή του στα διάφορα σχέδια, άνοιγε τα αυτιά του σε θεολογικές εξηγήσεις εκείνου. Κατάσταση και σχέση που θα ζήλευαν και οι άγγελοι. Δεύτερος για τον Βασίλειο στόχος έγινε η διδασκαλία. Αυτό δεν χρειάστηκε να το συστήσει στον Ευσέβιο. Ο Επίσκοπος γνώριζε καλά τη θεολογική απαιδευσία των χριστιανών. Φώναξε τον Βασίλειο και του είπε: «Αδελφέ, οι κακόδοξοι μιλούν για την αλήθεια που δεν έχουν και εμείς αγνοούμε την αλήθεια που έχουμε. Τι σκέπτεσαι?» «Έχεις δίκιο, γέροντα. Στείλε τους διάκους
να ειδοποιήσουν τους κληρικούς πρώτα-πρώτα και έπειτα τους μορφωμένους πιστούς. Την άλλη εβδομάδα να αρχίσουμε την εξήγηση των θείων γραφών. Να αναλύσω όσο γίνεται τις αλήθειες. Να επιμένω, να φανερώσω την βλασφημία των Αριανών. Να έχεις την ευχή μου, Βασίλειε. Αυτό ακριβώς. Δεν ξέρω, παιδί μου, πολλά πράγματα. Μου φαίνεται όμως ότι αν καταλάβουμε το σωστό, θα δούμε και τη βλασφημία. Θα έχουμε όπλα εναντίον της. Στο έργο αυτό ήταν ιδιοφυΐα ο Μέγας Βασίλειος. Δάσκαλος από χαρακτήρα και παιδεία. Η διδασκαλία γινόταν σε ναό. Το ακροατήριο πυκνό και ποικίλο. Κληρικοί, άντρες και γυναίκες από όλα τα κοινωνικά στρώματα, μορφωμένοι και αμόρφωτοι. Σιγά συχνά τον άκουγαν και οι κακόδοξοι, πολλοί που ήσαν καχύποπτοι, έτοιμοι να του κάνουν παραπλανητικές ερωτήσεις, να βγουν έξω και να τον κριτικάρουν επιπόλαια. Η πηξίδα του Βασίλειου ήταν το Ιερό Θεμέλιο και Ιερό Θεμέλιο είναι η Αγία Γραφή. Την είχε διαρκώς ανοιχτή στο ξύλινο αναλόγιο του. Μόνο που η γραφή, δεν του ήταν κείμενο με τη βοήθεια του οποίου θα στήριζε τις αντιλήψεις του. Το πανίρο βιβλίο το είχε για να δείχνει πόσο γνήσια είναι η παράδοση της Εκκλησίας, η θεολογία της, το ήθος της. Το βιβλίο το είχε σαν κανόνα για στήριξη και δικαίωση της αληθείας που ζούσε η Εκκλησία. Οι αλληγορίες δεν του άρεσαν. Ήταν γνήσιος ρεαλιστής. Τα αποτελέσματα ήρθαν πολύ γρήγορα. Η Κεσάρια, το προπύργιο της Ορθόδοξίας στην Ανατολή, αισθάνθηκε ανακούφιση. Γιατί? Διότι τώρα με τη διδασκαλία του Βασιλείου ήξεραν καλύτερα γιατί εμένουν στην Ορθοδοξία. Μπορούσαν να καταπολεμήσουν με περισσότερη πειθό τους αιρετικούς. Με τη διδασκαλία του Μεγάλου Βασιλείου άλλοι στηρίζονται στην πίστη, άλλοι την ξαναβρίσκουν και άλλοι γίνονται ικανοί να την υπερασπίσουν. Έγινε λοιπόν στήριγμα και πυροδότηση των πιστών, τσεκούρι και φωτιά στους αιρετικούς. Τους πιο κατρητισμένους από αυτούς τους αντιμετώπιζε μόνος. Επιζητούσε μάλιστα η συζήτηση να είναι δημόσια. Το κέρδος του τότε ήταν διπλό. Η ατμόσφαιρα πλέον στην πρωτεύουσα Κεσάρια από το τέλος του 364 άλλαξε ριζικά. Μέχρι τότε οι Αριανοί είχαν τον πρώτο λόγο. Μιλούσαν, προπαγάνδιζαν, κέρδιζαν οπαδούς, φόβιζαν τους πολλούς άβουλους και τους περισσότερο ακατάρτιστους χριστιανούς. Είχαν δημιουργήσει κλίμα αβεβαιότητος στους Ορθοδόξους, που δεν έδειχναν τώρα πολύ σίγουροι για τον εαυτό τους. Οι Ορθόδοξοι είχαν φτάσει σε κρίσιμη καμπή, ένας ακόμη δυνατός κλονισμός και θα έπεφταν. Δεν άφησε όμως το Άγιον Πνεύμα. Χρειαζόταν για την Εκκλησία του ένα δυνατό προπύργιο. Και αντί του κλονισμού ήρθε ο Βασίλειος που στερέωσε τους Ορθοδόξους. Έτσι, με αναπτωρωμένο το ηθικό τους, αφότου βεβαιώθηκαν για την αλήθεια τους, ανάγκασαν τους Αριανούς να οπισθοχωρήσουν. Στην αρχή αντέδρασαν οι Αριανοί. Ζήτησαν τη βοήθεια του κράτους. Οι ανώτεροι αξιωματούχοι τους υπεστήριξαν. Αλλά το νέο κύμα που κινούσε ο Βασίλειος φούσκωνε ολοένα και περισσότερο. Παρέσυρε στη δύναμή του τα πάντα. Οι Αριανοί που είχαν σταλεί για να επιτύχουν την υπονταγή της Κεσάριας τράπηκαν τώρα σε φυγή. Άρχισαν να φοβούνται ακόμη και για τον εαυτό τους. Η αισχήνη και η ντροπή τους γινόταν μίσος και υπόσχεση για εκδίκηση. Και δεν ήταν μικρό πράγμα.
Ο Γρηγόριος λέει ότι πρώτη φορά τότε νικήθηκαν οι Αριανοί. Δεν είχαν γνωρίσει έως τότε τέτοια μεγάλη κατεσχήνη. Τότε έμαθαν, λέει ο ίδιος ο συγγραφέας, έμαθαν καλά ότι οι Καπαδόκες καμία υπόθεση δεν θεωρούν τόσο δική τους όσο την Ορθοδοξία τους. Ο λαός, οι πιστοί, όσοι δεν είχαν ειδική ευθύνη στην Εκκλησία, έδειχναν τυφλή εμπιστοσύνη στο βασίλειο. Και πώς να μην είχαν, αφού αυτός τους βοήθησε να αισθανθούν βεβαιότητα για τον εαυτό τους και την πίστη τους. Ο απλός πιστός είναι στο σημείο του το απόλυτα ειλικρινής και διαλυρώνει την ευγνωμοσύνη του. Αντίθετα με ό,τι μπορεί να συμβεί σε κάποιον που έχει ευθύνη και ειδική θέση στην Εκκλησία, αυτός δύσκολα αναγνωρίζει την πνευματική βοήθεια. Αισθάνεται κάποτε και προσβεβλημένος που πήρε κάτι από κάποιον άλλο. Γι' αυτό είναι δύσκολο ένας άνθρωπος με κάποια θέση να αναγνωρίσει ως ανώτερό του κάποιον που έχει επίσης θέση, αλλά προπαντός περισσότερο πνεύμα. Οι απλοί πιστοί δεν ταλαιπωρούνται από τέτοιες αδυναμίες. Αναγνώριζαν σωστά. Ο Βασίλειος ήταν ο φωτισμένος από το Άγιο Πνεύμα, ο εκλεκτός του Θεού, που είχαν απόλυτη εμπιστοσύνη. Γι' αυτό και εσύ, αγαπητέ μου, μη θεωρήσεις παράξενο ότι συχνά οι άνθρωποι αυτοί κατέφευγαν για όλα στο ιερό τους πρότυπο. Είχαν μεταξύ τους διαφορές που δεν μπορούσαν να τις λύσουν. Στο βασίλειο έτρεχαν. Ήσαν διωγμένοι και κατατρεγμένοι, χρειαζόταν προστασία, την πόρτα του μεγάλου βασιλείου χτυπούσαν. Αυτά όλα φανέρωναν και φανερώνουν ότι το κύρος του ήταν πολύ μεγάλο στην Καπαδοκία, όχι μόνο στην Εκκλησία, το ίδιο ίσχυε και για τις αρχές, τις εξουσίες, τους άρχοντες της πόλεως. Όλοι γνώριζαν το βασίλειο, ακόμη και στις αγορές από παντού περνούσε και όπου περνούσε δημιουργήσε ατμόσφαιρα, κλίμα. Κυριολεκτικά εντυπωσίαζε με την εμφάνισή του, αλλά και με ό,τι άκουγαν για αυτόν. Περνούσε και όλοι τον γνώριζαν. Ήταν αρχοντόπουλο που όμως μοίρασε την περιουσία του σε φτωχούς. Δεν τον συγκινούσαν τα επίγεια αγαθά. Σπούδασε τις πιο ξακουστές εθνικές σχολές. Ακόμη και στην Αθήνα. Αναδείχθηκε λοιπόν μεγάλος ρήτορας. Κατόπιν έγινε ασκητής και μοναχός. Τα βιβλία που έγραψε ξεπέρασαν κάθε προηγούμενο σε επιτυχία. Όταν μιλάει για την αλήθεια δεν λογαριάζει τίποτε. Ούτε πλούσιους ούτε άρχοντες. «Μα πώς τα κατάφερε τόσο καλά», ρώτησε κάποιος, «γιατί απαλλάχθηκε από τα ανθρώπινα βάρη. Έτσι δεν σκύβει το κεφάλι στους άρχοντες, στέκεται μπροστά τους άτρομος και υποστηρίζει το δίκαιό του. Στην τέχνη των επιχειρημάτων δεν τον φτάνει κανείς. Δεν του χρειάζεται όμως τόσο πολύ, γιατί το μεγάλο του επιχείρημα είναι η αλήθεια, το δίκαιο, η αγάπη. Με αυτά πορεύεται. Μα ο άνδρας τούτος είναι τόσο πολύ οχρός, αν τον δεις από κοντά ίσως τρομάξεις. Όχι, φίλε μου, αν τον γνωρίσεις από κοντά θα ζεσταθείς. Θα ζεσταθείς από την ακτινοβολία του. Είναι καθώς βλέπεις οχρός. Δεν σε κάνει όμως να τον λυπάσαι, αντίθετα, να τον θαυμάζεις. Είναι μικρός στιθός, αλλά περπατάει και ο δρόμος, η αγορά, η εσάρια ολόκληρη γεμίζει βασίλειο. Είναι φοβερά λιτοδίαιτος. Ψωμί και αλάτι το συνηθισμένο του φαγητό. Αντί για κρασί, μόνο νερό.
Δεν το λέει όμως για να τον θαυμάζουμε. Και το ύφος του δεν μοιάζει σαν να μην του δίνει κανένα σημασία. Κάθε άλλο. Είναι αλήθεια πως και τώρα που περπατάει είναι σκεπτικός. Όταν μιλάει είναι συγκρατημένος. Αλλά πρόσεξε τον τη στιγμή που σε κοιτάζει. Όταν του ζητάς κάτι, συμβουλή, βοήθεια, δεν νιώθεις τότε ότι σε φωτίζει, ότι σου δίνεται ολόκληρος, ότι υπάρχει για σένα. Τι περίεργα πράγματα. Σε μια εποχή που για σπουδαίος λογίζεται κάποιος, όταν είναι καλοθρεμένος και καλοντυμένος, όλοι θαυμάζουν ένα σκελετωμένο άνδρα που φοράει παλιωμένο φθηνό ράσο. Αφήνω που από μέσα φοράει τρίχινο ρούχο ακόμη και τη νύχτα. Οι πιστοί έβλεπαν στο βασίλειο το πρόσωπο του Θεού. Έβλεπαν να περπατάει ανάμεσά τους το θείο θέλημα, ο Άγιος. Οι εθνικοί τον έβλεπαν ως ιερό τέρας. Γι' αυτό και τον πρόσεχαν. Κάποτε μάλιστα τον σέβονταν, σχεδόν όπως οι πιστοί. Αυτοί όμως που γνώριζαν από πνευματικά προβλήματα θα θαυμάσουν και κάτι άλλο. Ο Ευσέβιος δεν τις ανασχετούσε που ο βοηθός του τον επισκίαζε απόλυτα. Δεν χρειαζόταν διορατικότητα για να ειδεί ότι τα μάτια όλων ήταν στραμμένα στο βασίλειο. Κι όμως γι' αυτό δεν στεναχωριόταν. Γιατί? Μόνο μία απάντηση υπάρχει τώρα. Ότι τον αγαπούσε. Ναι, ο Ευσέβιος είχε ανέβει πολύ ψηλά. Αγαπούσε το βοηθό του. Γι' αυτό δε φθόνησε το μεγάλωμά του. Είχε σχεδόν παραδοθεί σε αυτόν που του είχε παραδοθεί. Ήταν ο βημενάρχης επίσκοπος και είχε τον τελευταίο λόγο. Αυτός φυσικά τον έλεγε. Μα ο Βασίλειος οδηγούσε τον βημενάρχη στο λόγο τούτο. Και δεν έλεγε την απόφασή του, δεν έκανε κάτι σπουδαίο προτού να ρωτήσει το βασίλειο. Η κατάσταση αυτή έκανε το Γρηγόριο να λέει ότι ο Ευσέβιος έχει το θρόνο, αλλά ο βασίλειος την εξουσία. Ο Ευσέβιος ήταν η κεφαλή των πιστών και ο βασίλειος η κεφαλή της κεφαλής. Ο Ευσέβιος ήταν κυβερνήτης, μα του άρεσε που κυβερνούσε ο βασίλειος. Εισπάσαν την γη εξήλθεν ο θόγκος σου, ως δεξαμένη των λόγων σου. Η ζωή ενός μεγάλου. Ο βίος του Μεγάλου Βασιλείου, Επισκόπου Κεσαρίας. Μέσα από το βιβλίο του καθηγητή Στυλιανού Παπαδόπουλου. Διαβάζει ο Βασίλης Ατζακλής. Ένα βράδυ άρχισε την προσευχή του, όπως κάθε βράδυ, αλλά με μια διαφορά. Ήταν πιο κουρασμένος.
όχι τόσο από κόπο και μόχθο, αλλά απογοήτευση. Αυτή τον περώνιαζε και του αφαιρούσε κάθε όρεξη. Η προσευχή συνέχιζε. Πρώτα οι ψαλμοί. Να θερμάνουν λίγο την καρδιά, να υποχωρήσουν κάπως τα πάθη της. Έπειτα ήρθε η σιωπή και η μνήμη του Θεού. Ηρέμησε όμως. Το σαράκι της ακιδείας υποχώρησε. Έτσι έπεσε να κοιμηθεί, πάντα με το τρίχινο εσόρασο. Την άλλη μέρα χαράματα κιόλας ήταν στο πόδι. Καλύτερα να πούμε στα γόνατα. Άρχισε την προσευχή, μετάνοιες, ψαλμοί, ψαλμοί, μετάνοιες, ευχές. Τελειώνοντας ήταν άλλος άνθρωπος, το πνεύμα του ελαφρύ και θεληματικό. Είχε βρει μια λύση. Θα ερμήνευε την εξαήμερον. Θα έκανε την ανάλυση της δημιουργίας του κόσμου όπως την περιγράφει ο Μωυσής στην αρχή της γενέσεως. Ναι, αυτό θα ήταν χρήσιμο. Έβλεπε δηλαδή ο Βασίλειος να πλαταίνει αδιαφορία για το Θεό και την πνευματική προκοπή στους χριστιανούς. Αντιμετώπισαν βέβαια τους αιρετικούς, σταμάτησαν την πρόοδό τους και ανάγκασαν τους επικεφαλείς να εγκαταλείψουν την Κεσάρια. Στον αγώνα του το πρωτοστάτησε ο Βασίλειος. Τον οργάνωσε μόνος και πολέμησε με υπομονή και μέθοδο. Υπέφερε, κουράστηκε πολύ για την νίκη. Αλλά τι να την κάνει την νίκη, αφού οι άνθρωποι για τη σωτηρία των οποίων αγωνίστηκε αδιαφορούν τώρα για τη σωτηρία. Νέος αγώνας λοιπόν, άλλου είδους αυτός και μάλιστα πιο δύσκολος. Οι διώκτες πάντοτε κουράζονται, οι αιρετικοί νικιώνται. Η αδιαφορία όμως για το πνεύμα κουράζεται σπάνια και νικέται πολύ δύσκολα. Τα μυστικά της διαδικασίας αυτής τα γνώριζε καλά ο Βασίλειος. Γι' αυτό και ήταν δίστιμος. Τώρα όμως είχε τα σχέδια του νέου αγώνα. Πήρε το δρόμο για τον επίσκοπο Ευσέβιο. Του μίλησε για την πνευματική κατάσταση του ποιμνίου. «Έπρεπε να σου τα πω, Θεοφιλέστατε, ας είναι δυσάρεστα, άλλωστε τα ξέρεις και μόνος σου. Το πρακτέον, Βασίλειε, στη διοίκηση που εργάστηκα τόσα χρόνια, σημασία έχει τούτο. Τι μέτρα θα πάρουμε για το κακό? Τι προτείνεις λοιπόν? Για να ήρθες εδώ τέτοια ώρα, για να σε πονάει τόσο πολύ το πρόβλημα, θέλω να πω κάτι θα σκέφτηκες. Λέγε λοιπόν. Κάτι σκέφτηκα αν συμφωνείς. Λέω να τους εξηγήσω τη διήγηση της δημιουργίας του κόσμου από το βιβλίο της Γενέσεως. Μα παιδί μου, μπορεί αυτό να τους αναθερμάνει? Το κείμενο του το είναι ξερό, γεμάτο εβραϊσμούς. Θα χαθείς μέσα στα ερμηνευτικά σχόλια και οι ακροατές θα διαφορούν. Δίκιο έχεις, γέροντα. Καλά κάνεις και το υπογραμμίζεις. Αλλά την ερμηνεία τη σκέπτομαι αλλιώς. Δεν θέλω να τους μάθω τεχνολογία ούτε και εβραϊκά. Τότε, να, καθώς είναι όλοι στραμμένοι στον κόσμο τούτο, καθώς τον εξηγούν με μύθους και φιλοσοφικές απόψεις, εγώ θα τους κάνω να το δουν αλλιώτικα. Καλά, μα δεν καταλαβαίνεις ότι χρειάζονται γι' αυτό άλλα μάτια? Θα τους αλλάξεις τα μάτια? Δύσκολο, τρέμω και που το σκέπτομαι, αλλά έτσι πρέπει να γίνει. Τη λέξη αυτή ζητούσα. Τώρα κατάλαβα καλύτερα τι θέλω, τι πρέπει να γίνει στους ανθρώπους αυτούς. Ο Βασίλειος αφαιρέθηκε, σκέπτονταν δυνατά και συνέχισε λες να ήταν μόνος. Άλλα μάτια να βλέπουν τον κόσμο.
Βέβαια, όλοι ξέρουν για την γη, τον κόσμο, τον ουρανό και τα αστέρια, τα φυτά και τα ζώα. Ίσως βρεθούν μερικοί να έχουν διαβάσει περισσότερο από μένα. Εγώ όμως κάτι άλλο θέλω. Θα εξηγώ με τη βοήθεια των Ελλήνων φιλοσόφων. Πώς να παραμενήσει κανείς τον Πλάτωνα, τον Αριστοτέλη και μήπως οι στοικοί λίγα ωραία είπαν για την ηθική και την προαίρεση της ψυχής. Αφήνω τον Πλωτίνο. Τι περίεργο. Αυτός δεν ήταν χριστιανός και μερικές φορές σου έρχεται να τα πεις όπως αυτός. Έχει άλλο πνεύμα βέβαια. Εννοεί στο βάθος κάτι άλλο ή σκοπεύει σε κάτι άλλο. Μα οι λέξεις του είναι, θα έλεγε κανείς, ό,τι πρέπει για μας. Άλλωστε εμείς θα μιλάμε για την Αγία Τριάδα. Για τα τρία πρόσωπα και το έργο τους. Έτσι, όλοι θα καταλαβαίνουν ότι δεν κάνουμε φιλοσοφία, ότι μιλάμε για την πραγματική αλήθεια. Μερικές από τις θεωρίες για τον κόσμο είναι σωστές, εξηγούν τούτο ή εκείνο, λεπτομέρειες που τις παρατήρησαν αιώνες τώρα οι σοφοί. Και φυσικά τις θεωρίες που μπερδεύουν τους πιστούς θα τις αναιρέσουμε. Δύσκολο, αλλά θα βρούμε τρόπο. Θα χρησιμοποιήσουμε για επιχειρήματα κάποιες άλλες θεωρίες για το ίδιο πράγμα και έτσι θα είναι πιο εύκολο. Άλλωστε, δεν μπορούμε τώρα να γίνουμε κοσμολόγοι, αστρονόμοι, φυσιοδίφες και παλαιοντολόγοι. Εμείς από τη βίβλο έχουμε τη βασική αλήθεια. Όλα έγιναν από το Θεό. Όλα έχουν αρχή και τέλος. Τίποτε δεν έγινε από μόνο του. Αυτό είναι η αποκάλυψη του Θεού. Αυτό μας το είπε ο ίδιος ο Θεός με το στόμα του προφήτη Μωυσή. Ο Ευσέβιος άκουγε προσεκτικά τον εξαϊλωμένο νέο άνδρα. Τον άκουγε στους διαλογισμούς του και ευχαριστιόταν, ιδινόταν η καρδιά του. Τόσο πολύ που δεν ήθελε να σταματήσει. Τα προβλήματα όμως ήσαν αδυσόπιτα και εκείνος ήταν ποιμήν. Τι θα έβγαινε τελικά για τους πιστούς από τις ωραίες τούτες σκέψεις? Δίστασε λοιπόν, μα διέκοψε το βασίλειο που έδειξε σας τις μέλος, λες και έβγαινε από όνειρο. Να με συμπαθάς, παιδί μου. Δεν ήθελα. Μα έλα καμιά φορά στο θέμα. Λέγαμε για την αδιαφορία των πιστών, ότι ξεράθηκε η καρδιά τους. Δεν νοιάζονται για τη σωτηρία τους. Για τα διαφορετικά μάτια με τα οποία πρέπει να βλέπουν τον κόσμο. Αφαιρέθηκα, γέροντα. Έγινα και ονειροπαρμένος τώρα τελευταία. Πάλι γύρω από αυτά σκεπτόμουν. Τα γύρω... Με ειρωνεύεστε, γέροντα. Μα χωρίς τα γύρω δεν μπορούμε να ζήσουμε στην κεντρική μας αλήθεια. Και χωρίς αυτά δεν φτάνουν οι άνθρωποι στην ουσία. Ένα σπίτι δεν είναι μόνο θεμέλια και ντουβάρια. Έχει ακόμα χίλια δυο δευτερεύοντα στοιχεία που χωρίς αυτά δεν γίνεται σπίτι. Έτσι και εδώ. Μας χρειάζεται ο περίγυρος, τα επιχειρήματα, η σοφία την οποία εμόρανε ο Θεός, η ποίηση που δεν κάνει χωρίς μύθο, η ρητορική που χρησιμεύει και χρησιμοποιεί το ψεύδος. Ο άνθρωπος είναι κόσμος, δέσποτά μου. Και θα περάσουμε από κοσμικά μονοπάτια για να τον ασκήσουμε στη ζήτηση της αλήθειας. Δεν θα του αποδείξουμε την αλήθεια της δημιουργίας με τις θεωρίες των φιλοσόφων και τα επιχειρήματα των ψυχολόγων ή των αστρολόγων και των φυσικών. Με αυτά, όμως, θα ανατρέψουμε θεωρίες που πολεμούν όσα λέγει η Γραφή. Ενισχύουμε τους πιστούς μας. Δείχνουμε ότι όλες οι θεωρίες συγκρούονται
και μία μηδενίζει την άλλη. Ακριβώς γιατί μόνο στη γραφή έχουμε την αλήθεια του Θεού. Μικρή ωφέλεια είναι αυτή, Θεοφιλέστατε. Όχι, προς Θεού, μην το παίρνεις έτσι. Ήθελα μόνο να ρωτήσω πού το πας. Ξεχνάς ότι πρέπει να θερμάνουμε την αγάπη των πιστών για το Θεό. Αυτός δεν είναι ο σκοπός μας. Για την προκοπή των πιστών, ευλογημένε, δεν είπαμε να εξηγήσεις τη γένεση. Καλά, καλά γέροντα, τελειώνω. Φτάνω εκεί που περιμένεις. Μα κι εγώ που το σκέφτηκα δυσκολεύομαι. Ακόμα τυραννιέμαι για να εκφράσω αυτό που καιρό δουλεύω μέσα μου. Ξέρουν οι μεγάλοι ποιητές, όπως το ξέρει και ο Αγωγιάτης που αγαπάει τα λογό του και ο Σκαφτιάς που καλλιεργεί τη γη. Μια τέτοια όμως αναγνώριση δεν ωφελεί σε τίποτα εμάς τους χριστιανούς. Θα βάλω λοιπόν τα δυνατά μου να δείξω την ομορφιά του κόσμου σαν συμμετρία που οφείλεται στο Θεό. Όσο θα συνδέω την ωραιότητα του κόσμου με το Θεό, τόσο θα γεννιέται στους ακροατές ο θαυμασμός. Ο θαυμασμός αυτός θα είναι πλέον αναγνώριση και ευχαριστία προς το Θεό. Θα είναι δείγμα της ενότητας με το Θεό, που ακριβώς φέρνει θερμή αγάπη για το Θεό. Δεν αντιλέγω, Βασίλειε. Ίσα-ίσα, μου φαίνεται ότι τώρα θαυμάζω περισσότερο. Αλλά θαυμάζω εσένα έτσι που μιλάς. Μπράβο, παιδί μου. Έτσι, ωραία να τα λες και στο ακροατήριο. Μα πες μου, πώς και πόσο να θαυμάζει κανείς τη φύση? Μήπως μπερδέψουμε φύση και Θεό? Όχι, δεν έχουμε τέτοιο κίνδυνο αν εξηγήσουμε πως το κάλος της φύσεως είναι οι λόγοι του Θεού για κάθε στοιχείο της φύσεως. Το κάθε τι, με άλλα λόγια, είναι καλό λίαν, γιατί αποτελεί την έκφραση του Θεού. Εδώ ακριβώς είναι το κλειδί. Εάν στα πράγματα βλέπουμε την έκφραση του Θεού, την έκφραση του Λόγου του Θεού, τότε όχι μόνο δεν συγχαίουμε Θεό και φύση, αλλά θεριεύουμε την αγάπη μας για το Θεό τον ίδιο. Δεν λέω πολλά, γέροντα. Αυτό θέλω να δείξω. Τη σχέση που υπάρχει μεταξύ κάλους και Θεού. Θα τονίσω το κάλος, την ομορφιά που γεννάει το θαυμασμό. Αυτό είναι το μάθημα της φύσεως, που όμως δεν μας το δίνει καμιά φιλοσοφία. Αυτό δεν μπορούμε να το πάρουμε από πουθενά, εκτός από την Αγία Γραφή. Αυτό είναι η αποκάλυψη της Βίβλου. Μας το φωτίζει ο ίδιος ο Θεός. Γι' αυτό η φιλοσοφία είναι μορία, που έλεγε και ο Παύλος. Η φιλοσοφία όμως ξέρει πολλά όμορφα μυστικά της φύσεως και του ανθρώπου. Γι' αυτό κάποτε τη χρησιμοποιούμε. Και είσαι σίγουρος, Βασίλειε, πως θα σε καταλάβουν οι ολιγογράμματοι από τους πιστούς? Δεν λέω ναι, μα δεν μπορούμε να τους αποκλείσουμε. Θα έρθουν και αυτοί. Θα είμαι όσο γίνεται πιο απλός και θα δούμε. Άλλωστε, σαν κάθε αλήθεια, έτσι και αυτά που λέγαμε τώρα, δα, για το κάλος και το θαυμασμό, είναι απλά. Έπειτα το πρόβλημα είναι αν θα τα δεχθούν. Και τούτο δεν εξαρτάται από μας. Είναι του Θεού έργο. Την πίστη και την αγάπη τη δημιουργεί μόνο ο Θεός. Τότε, καλή επιτυχία στο έργο. Όπως και τις άλλες φορές θα είμαι κι εγώ στις ομιλίες. Τουλάχιστον στις πρώτες. Με την ευχή μου λοιπόν, και μην ανησυχείς. Είμαι σίγουρος ότι θα τα καταφέρεις. Θα χρησιμοποιείς και τον αγαπημένο σου Οριγένη. Διάβασα μερικά κομμάτια της Φιλοκαλίας και μου άρεσαν. Ας λένε μερικοί ό,τι θέλουν, ο Οριγένης έγραψε θαυμάσια πράγματα.
κι ας έκανε μερικά σφάλματα, ο Θεός θα τον κρίνει. Εμένα μου φτάνουν τα καλά του. Πράγματι, γέροντα, θαυμάζω τον Οριγένη. Ήταν σε όλα του μεγάλος. Μακάρι να μην είχε τις κακοδοξίες του. Μα τις έχει. Γι' αυτό και ο Γρηγόριος διάλεξε μερικά σπουδαία κείμενά του και έκανε τη φιλοκαλία. Τα είδε και ο Γρηγόριος. Και θα τον χρησιμοποιώ βέβαια στην ερμηνεία μου. Αλλά εδώ είναι κάτι άλλο. Πρέπει να ακολουθήσω άλλο τρόπο. Την αλληγορία του. Θα τον ακολουθήσει στα ύψη που ώρες-ώρες πετούσε με την αλληγορία, με την οποία καταλαβαίνει και ερμηνεύει τη γραφή. Όχι, όχι. Αυτό δεν το κάνω. Όσο στην αρχή μου άρεσε η αλληγορία στην ερμηνεία, τόσο τώρα τη φοβάμαι. Και μου φαίνεται ότι του Οριγένη τα λάθη σε αυτήν οφείλονται. Αυτή τον οδήγησε στις κακοδοξίες. Θα μου πεις βέβαια ότι αυτός τη δημιούργησε. Ότι στην περίπτωση του φιλοσόφου και του θεολόγου, η μέθοδος, ο τρόπος που δουλεύει, είναι σχεδόν το παν. Και άρα δεν φταίει η αλληγορία, αλλά ο ίδιος ο Οριγένης που την προτίμησε και την εφάρμοσε τόσο πολύ. Συμφωνώ. Απλά ήθελα να σου πω ότι δεν πρέπει να ρίχνουμε τα βάρη σε κάθε τι που φτιάχνει ο άνθρωπος για να γλιτώσουμε τον άνθρωπο από την ευθύνη που έχει. Έστω, μα δεν κατάλαβα πού βρίσκεται το κακό της αλληγορίας. Δεν μας οδηγεί στις υψηλές έννοιες, στις ωραίες ιδέες. Δεν μας οδηγεί να βρίσκουμε την αλήθεια κάτω από τη μορφή και το γράμμα της βίβλου. Πάλι όχι, θα πω, γέροντα. Έτσι νόμιζα κι εγώ. Το κακό της είναι ακριβώς ότι ζητάει νόημα υψηλό κάτω από μία πεζή λέξη. Έχει παραδείγματος χάρη γραφεί τη λέξη «ίδωρ». Γιατί αναζητούν και επινοούν άλλες έννοιες εκτός από αυτή που έχει η λέξη «ίδωρ»? Τι τις θέλουν? Το νερό δεν είναι δημιούργημα του Θεού? Δεν έχει το δημιουργικό του λόγο στο Θεό? Και δεν είναι καλό λίαν? Αφήνω που αν ο καθένας μας δίνει νόημα στις πεζές λέξεις, το νόημα τούτο θα είναι δικό του δημιούργημα και όχι θέλημα του Θεού. Ό,τι θέλει ο καθένας μας θα θεωρεί σαν υψηλό νόημα μια συνηθισμένης λέξεως. Ό,τι μας αρέσει από τις φιλοσοφικές ιδέες θα το βάζουμε στη διδασκαλία της γραφής της Εκκλησίας. Τίποτε όμως από αυτό δεν είναι πιο αφελές και ανόητο. Και τα υψηλά νοήματα, οι ωραίες ιδέες, πώς θα φτάσουμε σε αυτές? Δεν υπάρχουν ιδέες και ωραίες έννοιες. Ο Θεός είναι πρόσωπο και η αλήθεια του πραγματικό της. Εμείς αυτά τα έχουμε γιατί μας τα χάρισε. Τι λέω, μόνο αυτό? Εμείς είμαστε ενωμένοι με την αλήθεια. Δεν ζητάμε λοιπόν άλλες ιδέες. Η αλήθεια υπάρχει. Τις ιδέες τις δημιουργεί με το νου του ο άνθρωπος. Γιατί να ψάχνουμε για ό,τι δεν υπάρχει, αφού έχουμε ό,τι υπάρχει? Και μου φαίνεται, συνεχίζει ο Μέγας Βασίλειος, δεν πέφτω έξω αν πω ότι ο άνθρωπος συλλαμβάνει με το νου του μία ιδέα, δημιουργεί μία ιδέα εκεί που δεν έχει την αλήθεια. Ο Πλάτων έφτιαξε τις περίφημες ιδέες του γιατί δεν είχε την αλήθεια που ένιωθε ότι του χρειαζόταν. Εμείς, οι χριστιανοί, έχουμε την αλήθεια από το Θεό, που μόνον Αυτός τη δίνει, γιατί μόνο Αυτός είναι η αλήθεια. Πώς λοιπόν να φτιάξουμε ιδέες και γιατί να τις φτιάξουμε και να τις κάνουμε τι? Πρώτη φορά, παιδί μου, ακούω τέτοια λόγια, απάντησε ο επίσκοπος. Βάζεις τα πράγματα στη σειρά τους
και αρχίζω να καταλαβαίνω. Μου φαίνεται ότι μόλις τώρα ανοίγω τα μάτια μου στην Ευσέβεια, στην ιερή μας θεολογία. Κρίμα που τώρα είμαι τόσο γέρος. Τώρα θα ήθελα να άρχιζα, Θεέ μου, πόσο βαθιά και μαζί πόσο απλή είναι η αλήθεια σου. Σ' όλη μου τη ζωή σε αγαπώ και μόλις τώρα κατάλαβα πόσο σπουδαία πράγματα είναι αυτά. Σε ευχαριστώ που μου στείλες τη μεγάλη ευλογία, τον άγγελο της ζωής μου και της Εκκλησίας ολόκληρης. Το Βασίλειο. Χριστέ μου, αυτόν εννοώ. Έχε τον καλά, φώτισέ τον, γιατί όλοι τον χρειαζόμαστε. Μα δεν κάνω τίποτα σπουδαίο, γέροντα, απαντάει ο Βασίλειος. Συνεχίζω αυτό που έμαθα στην Εκκλησία. Όλα αυτά τα βρήκα στην οικογένειά μου. Η γιαγιά μου, η Μακρίνα, ο πατέρας μου, ο μακαρίτης επίσκοπος Διάνος, οι πρεσβύτεροι της Εκκλησίας, οι ασκητές της Αιγύπτου, της Παλαιστίνης, της Συρίας. Να, η διδάσκαλή μου, από αυτούς πήρα ό,τι έχω. Δεν λέω πως όχι, τα ξέρω αυτά, μου τα έχεις κι άλλοτε πει. Μα εσύ, παιδί μου, λες κι άλλα πράγματα. Πώς να το πω, προχωράς πιο πέρα, πιο βαθιά. Είναι αλήθεια, Θεοφιλέστατε, ότι το βάθος της γραφής δεν έχει τέλος. Το βάθος της είναι και κρυμμένον. Ως ένα σημείο όμως μπορεί κανείς να εισέλθει στο βάθος τούτο και να φανερώσει τα καλυμμένα, μόνο που είναι δύσκολο. Η θέα μάλιστα εδώ της κρυμμένης αληθείας είναι απρόσιτη, άφθαστη για όλους. Και όταν καταλάβει κανείς το λόγο των πραγμάτων, τότε δεν μπορεί να τον ερμηνεύσει, να τον εκφράσει. Βασίλειε, ακριβώς έτσι μιλάει και ο Πλάτων. Εσύ τον ξέρεις καλύτερα. Μιλάμε για το Θεό και την αλήθεια όπως οι φιλόσοφοι. Πώς γίνεται? Έχεις δίκιο, γέροντα. Στον ωραίο διάλογο Τίμεος, ο Πλάτων λέει ότι φτάνει κανείς στο Θεό. Μα και αν φτάσει, είναι αδύνατο να τον εκφράσει. Τότε λοιπόν δεν γνωρίζουμε το Θεό μας, ρωτά ο γέροντας επίσκοπος. Ας αφήσουμε το θέμα τούτο, οπωσδήποτε αφού έχουμε το Θεό και την αλήθεια γνωρίζουμε κιόλας. Αλλά δεν γνωρίζουμε το παν. Και στην περίπτωση που μιλάμε, το κεκριμένο βάθος, η αλήθεια, ο λόγος των δημιουργημάτων, είναι κάτι που δεν το φτάνει ο νους μας. Δεν το βλέπουν τα μάτια της ψυχής μας από μόνα τους. Όταν όμως επίμονα το ζητάμε, ο Θεός δεν μας αφήνει πεινασμένους και διψασμένους. Αμείβει την αγάπη μας για την αλήθεια. Και πώς γίνεται τούτο? Πώς μας ευεργετεί ο Θεός? Στην αδυναμία μας επεμβαίνει η παντοδυναμία του Θεού. Και έτσι μπορούμε χάριν της Εκκλησίας, για την προκοπή των πιστών, να φανερώσουμε κάτι από το κεκριμένο βάθος. Χρειάζεται όμως πολύ προσοχή. Καραδοκούν μεγάλοι κίνδυνοι. Πρώτος και καλύτερος της αλληγορίας. Πραγματικά στο σκοπό μας φτάνουμε όταν τηρούμε τα εξής. Πρώτον, όταν έχουμε στο έργο μας τη βοήθεια του Αγίου Πνεύματος. Αυτό μόνο μας οδηγεί στην αλήθεια. Δεύτερον, όταν σκεπτόμαστε σύμφωνα με τη Γραφή και όταν το κεκριμένο βάθος που εκφράζουμε είναι στο Πνεύμα, στο βούλημα της Γραφής. Άλλο λοιπόν αλληγορία και άλλο η δική μας
θεολογία. Στην περίπτωσή μας, θεολογία είναι η αναζήτηση των δημιουργικών λόγων του Θεού, η εξήγηση της σημασίας κάθε δημιουργήματος. Οι αλληγοριστές, αντίθετα, βάζουν δικές τους ιδέες κάτω από τις λέξεις της γραφής και την παρουσιάζουν να λέει ό,τι θέλουν αυτοί. Αυτά και άλλα παρόμοια συζήτησαν οι δύο άντρες το βράδυ εκείνο. Κυριολεκτικά ήταν απόλαυση να τους παρακολουθεί κανείς. Ο νέος, ο Βασίλειος, είχε το χάρισμα της Θείας Γνώσεως. Ο γέροντας, ο επίσκοπος, το χάρισμα της αποδοχής του ακροατή. Ο Βασίλειος πήρε την ευχή του επισκόπου Ευσεβίου και έφυγε. Η κούραση έκανε το σώμα του βαρύ και ασήκωτο. Το πνεύμα του δυσκίνητο, σχεδόν ακίνητο. Έφτασε δύσκολα στο σπίτι του και ξάπλωσε με το τρίχινο εσόρασο. Δεν έφαγε τίποτε, ούτε και που το σκέφτηκε. Το πρωί σηκώθηκε νωρίς. Λίγος ο ύπνος του, μα τον είχε ξεκουράσει. Προσευχήθηκε άνετα. Το πνεύμα του, το είναι του ολόκληρο, εύκολα νοτιζόταν από τη Θεία Χάρη. Εκείνη την ημέρα έκανε την πρώτη ομιλία του για την Εξαήμερο ο Μέγας Βασίλειος. Είχε μαζευτεί πολλοί κόσμος. Ο ναός ήταν γεμάτος. Όλοι κρέμονταν από τα χείλη του. Σε κανένα δεν έμενε αμφιβολία. Ο Βασίλειος ήταν μεγάλος ρήτορας. Ρήτορας εκκλησιαστικός τώρα. Και ας λέει πως τάχα δεν τα καταφέρνει ή αδιαφορεί για τη μορφή του λόγου του. Κάθε άλλο. Ένας Έλληνας ιστορικός της φιλοσοφίας που αγαπά τους Καπαδόκες πατέρες, γιατί και ο ίδιος είναι Καπαδόκης και που ξέρει να γράφει πολύ όμορφα ελληνικά, λέει τα εξής για τη μορφή των ομιλιών τούτων. Ο Μέγας Βασίλειος είναι τορνευτής της λέξεως. Είναι και το έβυχο των φωνών και η γλωσσική ορθότητα δεν τον αφήνουν καθόλου αδιάφορο. Και δεν αποτελούν τη μόνη ή κυριότερη φροντίδα του. Ο λόγος του είναι πυκνός και μεστός. Έχει ζωή, δύναμη, νεύρα. Το λεξιλόγιο του πλούσιο και η πλοκή ευέλικτη. Αντίστοιχη σε εκείνο που θέλει να δηλώσει. Ξέρει να είναι απλός, λιτός, αλλά και λαμπρός και περίτεχνος. Οικείος, αλλά και σοβαρός. Υψηλός, μεγαλοπρεπής. Οι μορφωμένοι ακροατές του Βασιλείου θαμπόθηκαν από το πόσο καλά ήξερε τους φιλοσόφους. Μέχρι σήμερα οι ερευνητές ψάχνουν να βρουν πρότυπα που τάχα χρησιμοποίησε ο Βασίλειος. Άδικα. Ο Βασίλειος ήξερε καλά την ελληνική φιλοσοφία, έστωτε κάποτε και από ανθολόγια, και σαν τη μέλισσα έπαιρνε ό,τι κάθε φορά του χρειαζόταν. Συγκεκριμένο πρότυπο δεν είχε. Θεολογία και οργάνωση των 9 ομιλιών του στην Εξαήμερο είναι δικό του δημιούργημα. Φυσικά, χρησιμοποιώντας τότε κάθε λογής γνώση από τη φιλοσοφία και την φυσική μέχρι την αστρολογία και την ψυχολογία, πετύχαινε λοιπόν να ενισχύει τους ακροατές του. Τους έδειχνε πως η τοποθέτηση του πιστού μέσα στον κόσμο δεν είναι ξένη από την τάξη του κόσμου και τη λογική του ανθρώπου.
Τους έδινε τα επιχειρήματα δηλαδή, με τα οποία μπορούσαν σίγουροι να αντιμετωπίσουν τις επιθέσεις των εθνικών. Δεν τους έδινε πίστη, τους το έλεγε καθαρά. Τα λογικά επιχειρήματα είναι πολύ μικρά μπροστά στην απλή πίστη. Άλλο το ένα και άλλο το άλλο. Οι γνώσεις που τότε επιστράτευσε ο Βασίλειος για να εξηγήσει όσο γινόταν τη δημιουργία του κόσμου, η συμμετρία που είναι το κάλος του, φυσικό είναι να μην ισχύουν σήμερα. Η γνώση γενικά ξεπερνιέται συνεχώς. Η αλήθεια όμως με την οποία τότε έντυσε με αυτή ο Βασίλειος μένει η ίδια. Οι άνθρωποι για τους οποίους μίλησε τότε βοηθήθηκαν και ενισχύθηκαν. Άναψε μέσα τους η αγάπη για το Θεό. Αυτό έχει σημασία. Ό,τι μένει, ό,τι συντελεί στη σωτηρία. Τα υπόλοιπα κυλούν και χάνονται μέσα στην ιστορία, στο πέλαγος του εφήμερου και του καιρικού. Ας μην παραξενεύεται λοιπόν ο αναγνώστης αν στην εξαήμερο του βασιλείου βρίσκει παλαιωμένες φιλοσοφικές ή κοσμολογικές αντιλήψεις. Αυτό δεν μπορούσε να γίνει αλλιώς. Οι αντιλήψεις αυτές που για τους φιλοσόφους του 4ου αιώνα συνιστούσαν την αλήθεια, από το βασίλειο χρησιμοποιούνταν μόνο σαν ένδυμα, σαν περίγυρος της αληθείας. Και στη φύση του ενδύματος ή της γλώσσας είναι να παλιώνει. Οι ομιλίες του βασιλείου στην εξαήμερο έγιναν σε καιρό νηστείας, μία την ημέρα και σε μια περίπτωση πρωί και απόγευμα. Ακούστηκαν από ποικίλο και πολύ κόσμο που κυριολεκτικά εντυπωσιάστηκε. Ήταν η πρώτη φορά στην Κεσάρια που η Εκκλησία εισόρμησε στον ελεύθερο πνευματικό χώρο και τον κέρδισε με το σπαθί της. Ήταν, θα λέγαμε, η ορμητική εισβολή της Εκκλησίας στο μορφωμένο κόσμο που από τώρα πια δεν θα μπορούσε να της αμφισβητήσει την επιβλητική παρουσία της, την νόμιμη θέση της στον πνευματικό χώρο. Έτσι, το εκπληκτικό στην προσπάθεια του βασιλείου είναι ότι δεν πέτυχε μόνο εκείνο που επιδίωκε, μα και ότι δεν φανταζόταν. Την έμεση παραδοχή της Εκκλησίας ως παράγοντος πνευματικού. Ούτε λίγο, ούτε πολύ, δημιουργήθηκε νέο κλίμα στην πρωτεύουσα της Καπαδοκίας και αυτό είχε τεράστια σημασία για την πορεία της Εκκλησίας. Η ζωή ενός μεγάλου. Ο βίος του μεγάλου βασιλείου, επισκόπου Κεσαρίας. Μέσα από το βιβλίο του καθηγητή Στυλιανού Παπαδόπουλου. Διαβάζει ο Βασίλης Ατζακλής.
Την ίδια εποχή, αλλά μετά τις ομιλίες της Εξαημέρου, προχώρησε ο Βασίλειος και στην ερμηνεία των ψαλμών, που είναι το τραγούδι του Ισραήλ προς το Θεό. Νέες πρακτικές ανάγκες του ποιμνίου τον οδηγούν σε καινούργιες λύσεις. Καθημερινά ερχόταν σε επαφή με τους πιστούς. Σαν γιατρός, παρακολουθούσε τα πνευματικά τους προβλήματα. Είχε ανάγκη από εσωτερική καλλιέργεια. Δεν αρκούσε ότι σαν χριστιανοί και μάλιστα μετά τις ομιλίες του στην Εξαήμερο αισθανόταν νικητές του κόσμου. Αυτό ήταν το πρώτο, η πρώτη νίκη, το θεμέλιο. Μετά από αυτό έπρεπε να ζουν καθημερινά το ήθος της Εκκλησίας που τους μεταστοιχίωσε. Αλλά η μεταστοιχίωση αυτή έπρεπε να είναι συνεχής και αυτό απαιτούσε πνευματικό αγώνα, καθημερινή πάλι με συγκεκριμένους μικρούς στόχους. Η πνευματική προκοπή γίνεται με συνεχή αγώνα και μικρές, πολλές μικρές νίκες που προϋποθέτουν περισσότερες ήττες. Έβλεπε πως ήταν ανάγκη να παρασταθεί στους πιστούς, να τους βοηθήσει στο δύσκολο τούτο ανήφορο. Αν χρησιμοποιούσε τη γλώσσα της ελληνικής στοικής φιλοσοφίας, θα έλεγε ότι χρειάζονται βοήθεια για την ηθική τους τελείωση. Δεν το έλεγε όμως έτσι. Το φρόνημα και το ήθος της Εκκλησίας ήταν κάτι άλλο. Ήταν η αλήθεια και όχι φιλοσοφικό δημιούργημα. Πώς να δώσει λοιπόν το ήθος τούτο, πώς να κάνει τους πιστούς να το αγαπήσουν και να παλέψουν γι' αυτό. Γνώριζε βέβαια πολύ καλά την φιλοσοφική ηθική, ακόμη και μερικά εγχειρίδια κυκλοφορούσαν γι' αυτήν. Τι να κάνει λοιπόν, να συντάξει κι αυτός ένα εγχειρίδιο ηθικής με τη βοήθεια των φιλοσόφων? Όχι, αυτό δεν το έβρισκε σωστό. Δεν ήταν γνήσια έκφραση της Εκκλησίας. Κατέφυγε στη ζωή της. Με τι τρεφόταν? Πώς πορευόταν στο Θεό? Με τους ψαλμούς. Με αυτούς ύμνησε το Θεό και με αυτούς εξέφραζε τον αγώνα της για την ομοίωση με το Θεό. Να λοιπόν που βρήκε λύση στο πρόβλημά του. Θα ερμήνευε τους ψαλμούς με σκοπό να εμπνεύσει στις καρδίες των πιστών το νέο ήθος, το ήθος και τον αγώνα της Εκκλησίας. Αν ο χριστιανός δεν αγωνίζεται για το ήθος τούτο, δεν είναι γνήσιος χριστιανός. Όμως, αν δεν έχει την ορθή πίστη, δεν μπορεί να αποκτήσει το ήθος αυτό. Έτσι, με τη βοήθεια των ψαλμών, βοήθησε στην πνευματική καλλιέργεια των πιστών. Εδώ δεν έκανε τις βαθιές φιλοσοφικές τομές που επιχείρησε στην Εξαήμερό του. Δεν έκανε τις θεολογικές προεκτάσεις που γνωρίσαμε στις προηγούμενες ομιλίες. Η αρετή, το ήθος, αυτά μόνο τώρα σκόπευε. Γι' αυτό και στις καινούργιες αυτές ομιλίες, ο Μέγας Βασίλειος άλλαξε στάση στο θέμα της αλληγορίας για την οποία μιλήσαμε. Την αλληγορία την υποπτευόταν ο Βασίλειος. Με αυτή μπορούσε κανείς να κάνει τη γραφή να λέει ό,τι του αρέσει. Να διδάξει πίστη διαφορετική από αυτή που πράγματι διδάσκει και ζει η Εκκλησία. Εδώ τα πράγματα όμως είναι διαφορετικά. Αν με προσοχή και περίσκεψη αλληγορήσει κανείς μερικές λέξεις των ψαλμών, όχι για να ζητήσει νέες ιδέες, μα για να κεντρήσει σε πνευματικό αγώνα τους πιστούς, αυτό δεν είναι κακό, ούτε και επικίνδυνο.
Κάποιες αναγωγές, κάποιες παρομοιώσεις δεν βλάπτουν, γιατί δεν προβάλλουν ιδέες σε αντικατάσταση της απλής αλήθειας. Αντίθετα, γίνεται κατάλληλο μέσο να καταλάβουν οι πολύ πιστοί, οι απλοί πιστοί, αυτό που είναι η ομοίωσή τους με το Θεό, το κάλος του ήθους της ψυχής, η ομορφιά της αρετής. Ακόμη, η ερμηνεία των ψαλμών που κάνει ο Μέγας Βασίλειος δίνει αφορμή στο να ασχοληθεί και με καθημερινά κοινωνικοηθικά θέματα. Έτσι, παραδείγματος χάρη, ασχολείται με τη σχέση πλουσίων και φτωχών, με τους τοκιστές, τους δανειστές και άλλα θέματα. Η θέση του είναι πάντοτε κρυστάλλινη, λαμπικαρισμένη από την πείρα της Εκκλησίας. Σε μια εποχή που οι πλούσιοι γεωκτήμονες ήσαν παντοδύναμοι, εκείνος υψωνόταν απέναντί τους για να τους πει ότι ήσαν διαχειριστές και όχι κύριοι του πλούτου. Ο δανεισμός πρέπει να είναι αγαθοεργία και όχι άνομος πλουτισμός σε βάρος των πτωχών. Οι δράσεις του βασιλείου ήταν ακόμη ευρύτεροι. Με κέντρο την Κεσάρια εργάστηκε για την αποκατάσταση της Ορθοδοξίας. Όχι μόνο στην Καπαδοκία και τον Πόντο, αλλά και σε άλλες περιοχές της Μικρασίας, όπως στη Γαλάτια που είχε πρωτεύουσα την Άγκυρα. Με τον αέρα που του έδινε η θέση του ως πρώτου βοηθού, συμβούλου και συχνά εκπροσώπου του ισχυρού Μητροπολίτη Κεσαρίας, παρακολουθούσε και επηρέαζε τα εκκλησιαστικά πράγματα στη Μικρασία. Αποτελεσματικότερη, όμως, γινόταν η επιρροή του εξαιτίας των μεγάλων χαρισμάτων του. Όλοι στην περιοχή γνώριζαν ποιος είναι ο Βασίλειος. Και όταν τον συκοφαντούσαν, σκοπό είχαν να μειώσουν την εντύπωση που έκανε η σύνεσή του, η κατάρτισή του, η ορθοδοξία του. Τα χαρίσματά του αυτά πολύ τα θαύμαζαν. Έτσι μπορούσε να επιδρά στη διαμόρφωση των εκκλησιαστικών. Οι λίγοι
τα μισούσαν. Έτσι επιδόθηκαν σε όργιο συκοφαντίας. Ήταν ο καλύτερος τρόπος να εξουθονώσουν το φοβερό στοιχείο της Ορθοδοξίας, το Μέγα Βασίλειο. Αλλά χτυπούσαν ένα άνδρα που όσο ασθενικό σώμα είχε, τόσο ατσαλένιο πνεύμα παρουσίαζε. Και να σκεφτεί κανείς ότι όλα τούτα άρχισαν με τις μεγάλες επιτυχίες του βασιλείου. Τότε που με τις ερμηνευτικές του ομιλίες πρόσφερε στους πιστούς την Άγια Τροφή της Εκκλησίας. Τότε που αυτός κυρίως κατόρθωνε να οδηγεί και να συγκρατεί την ορθόδοξη πίστη. Τότε που κυκλοφορούσε πια το έργο του κατά Ευνομίου, με το οποίο έργο του θεμελίωνε τη θεολογία της μιας ουσίας και των τριών προσώπων της Αγίας Τριάδος. Ο διάβολος ταράχτηκε από τη συγκλονιστική παρουσία του βασιλείου. Έστρωσε λοιπόν τα σχέδιά του. Τα μελέτησε και τα έκανε σουβλερά, να πονούν όσο γίνεται περισσότερο. Άνθρωποι για να εφαρμόσουν τα σχέδια αυτά υπήρχαν πάμπολοι. Μα εκείνος διάλεξε πολύ προσεκτικά. Έπρεπε να είναι αποτελεσματικός. Οι Ορθόδοξοι και οι φίλοι του, αυτοί έγιναν όργανα για την εξουδετερωσή του. Σε μεγάλα εκκλησιαστικά κέντρα διέδιδαν λοιπόν ότι ο βασίλειος δεν είχε την ορθή πίστη. Τις περισσότερες φορές βέβαια μιλούσαν συγκεχημένα. Μα συχνά ύψωναν τη φωνή και τον κατηγορούσαν ακόμη και για σαβελιανισμό. Ποιον? Αυτόν που θεμελίωνε τη θεολογία της Εκκλησίας. Μιλούσαν εναντίον τους στις διάφορες πόλεις και κάποτε και στην Κεσάρια. Στηρίζονταν όμως μόνο σε διαδόσεις, όπως θα γίνει μέχρι το τέλος της ζωής του. Αγανακτισμένος, μια μέρα του έτους 367, πιάνει το φτερό. Το βουτάει στο μελάνι και με πίκρα λέει στον επίσκοπο Αγγύρας Αθανάσιο, που ήταν πράγματι ορθόδοξος: «Ευλογημένε, χάθηκε να με ρωτήσεις, βρίζεις και με απειλείς χωρίς να έχεις μία λέξη δική μου στα χέρια σου. Τόσο δύσκολο ήταν να μου γράψεις δύο λέξεις. Τι φρονείς για αυτά, Βασίλειε? Το και το σου καταμαρτυρούν, τα δέχεσαι? Τίποτε από όλα τούτα, μόνο με απειλείς. Δίνω επιτέλους την εντύπωση του αιρετικού?» Ταξιδιώτες από την Άγκυρα πληροφορούσαν για τη συμπεριφορά του επισκόπου της Αθανασίου. Συνεχώς μιλούσε κατά του βασιλείου. «Ο τρόπος που μιλάς, Αθανάσιε», του λέει ο βασίλειος, «δείχνει ότι δεν έχεις μόνο υποψίες, αλλά και αποδείξεις εναντίον μου. Εμπρός λοιπόν, ποιες είναι αυτές?» Το πνεύμα του βασιλείου αναστατώθηκε, ο θυμός τον κυρίευε. «Κάνε ό,τι θέλεις, Αθανάσιε. Μάθε όμως ότι δεν φοβάμαι, περιφρονώ τις απειλές σου». Το μεγάλο του πνεύμα συνέρχεται γρήγορα, κυριαρχείται αμέσως από το Άγιο Πνεύμα και γίνεται πιο συνετός. «Αθανάσιε, αυτό που με ενδιαφέρει δεν είναι η συκοφαντία σου, είναι η ακρίβειά σου στην πίστη. Αυτό με παρηγορεί. Είσαι ορθόδοξος και στήριγμα δυνατό της Εκκλησίας. Μου αρκεί για να λησμονήσω τις αστοχίες σου». Με τι να μετρήσει κανείς τόση σύνεση, τόση αγιότητα? Θεέ μου, πόσο μεγαλώνεις τον άνθρωπο. Ο βασίλειος, μολονότι ακόμη πρεσβύτερος, ασκούσε, καθώς είπαμε, ισχυρή επίδραση στην πορεία των εκκλησιαστικών πραγμάτων. Ήταν αυτό που λέμε θεληματικός χαρακτήρας και δεν μπορούσε να μείνει έξω από τη χάραξη της πορείας. Ήταν συγχρόνος, εξαιρετικά φωτισμένος και
και αισθανόταν φορτισμένος με ισχυρό λόγο. Αυτός που έχει ενσυνείδητα την αλήθεια, αισθάνεται και την ανάγκη να την εκφράσει, να μεθοδεύσει την επιβολή της. Ήταν η περίπτωση του μεγάλου βασιλείου. Οι άλλοι πάλι, όσοι επίσκοποι γνώριζαν ποιος ήταν πράγματι ο βασίλειος, δεν του αφισβητούσαν το δικαίωμα να έχει αυτός αποφασιστικό λόγο στα διάφορα ζητήματα. Φαίνεται μάλιστα ότι συχνά έπαιρνε πρωτοβουλίες και διατηρούσε επαφές με επισκόπους και μητροπολίτες της Μικράς Ασίας. Όλες οι συνεννοήσεις και οι σχεδιασμοί του στόχο είχαν τη διατήρηση της Ορθοδοξίας και την ενότητα της Εκκλησίας. Στις προσπάθειές του άλλοτε πετύχαινε και άλλοτε πικραινόταν. Αυτό δείχνει μία επιστολή προς τους συμπολίτες του, νέο Κεσαρής, που τους έγραψε με ευκαιρία το θάνατο του επισκόπου τους γύρω στο έτος 367-368. Η επαινή του για τον επίσκοπο τούτο είναι πληθωρική. Ο Βασίλειος είχε βαθιά συγκινηθεί από το ιερό εκείνο πρόσωπο. Μιλάει για αυτόν με τρόπο που νομίζει κανείς ότι μεγεθύνει τα χαρίσματα εκείνα που γενικά πρέπει να έχει ο κάθε αληθινός επίσκοπος. Και επειδή βρισκόμαστε σε παραμονές της χειροτονίας του ιδίου σε επίσκοπο, θα μπορούσαμε να πούμε ότι προεκλογικά, εντός εισαγωγικών, ο Βασίλειος δηλώνει ποιος πρέπει να είναι ο επίσκοπος. Παρά τα αυτά, ο επίσκοπος Νεοκεσαρίας, που χρησιμεύει για πρότυπο στο Βασίλειο, δεν συμφωνούσε πάντοτε με τη γνώμη και τις προσπάθειες του Βασιλείου για τη ρύθμιση των εκκλησιαστικών υποθέσεων. Αυτό όμως δεν τον κάνει να τιμά λιγότερο τον μακαριστό επίσκοπο. Τα λάθη δεν κάνουν τον πνευματικό άνθρωπο λιγότερο άγιο και λιγότερο σεβαστό. Κριτήριο της αγιότητος είναι τα χαρίσματα που του εμπιστεύεται ο Θεός. Όχι τα σφάλματα που σε κάποια στιγμή μπορεί να κάνει. Άλλωστε, αμαρτίες μόνο ο Θεός δεν κάνει. Για την Εκκλησία της Νεοκεσαρίας, ο Βασίλειος ενδιαφέρεται πολύ, γιατί πρόκειται για την πατρίδα του. Φίλοι του, γνωστοί και συγγενείς που ζούσαν εκεί, ζωντάνευαν συνεχώς το ενδιαφέρον του. Με τη βοήθεια του Θεού, η Εκκλησία τούτη έμεινε απόλυτα ορθόδοξη σε όλη την αριανική καταιγίδα. Να παραδοθεί λοιπόν στα χέρια των αιρετικών τώρα, που είναι τέκνο της, άρχισε να παίζει τόσο μεγάλο ρόλο στα εκκλησιαστικά πράγματα. Δεν τον χωρούσε ο νους του. Το έπαιρνε σαν προσωπική προσβολή. Όσοι από τους αρχαίους συγγραφείς ασχολήθηκαν έστω και λίγο με τον Άγιο ήρωά μας Βασίλειο, αναφέρουν με θαυμασμό τη δράση του στην εποχή της Μεγάλης Πείνας που έπληξε την Καπαδοκία μεταξύ των ετών 367 έως 369. Η έλλειψη τροφίμων άρχισε σιγά σιγά και κατέληξε στη φοβερή πείνα που επεξετάθηκε σε όλες τις επαρχίες που συνόρευαν με την Καπαδοκία. Οι κάτοικοι στερήθηκαν από τα πλέον αναγκαία. Γρήγορα η πείνα φέριζε ζωές. Ιδιαίτερα στις πόλεις και μάλιστα στην Κεσάρια, το κακό πήρε φοβερές διαστάσεις. Στην Ήπεθρο, στα χωριά, οι άνθρωποι κάτι μπορούσαν να βρουν. Άγρια χόρτα, κυνήγι και ό,τι λίγο μπορούσαν να δώσουν τα χωράφια χωρίς βροχές. Στην Κεσάρια όμως,
Εδώ η πείνα ήταν ανενόχλητη, αθεράπευτη. Όχι μόνο οι αποθήκες της Κεσάριας δεν είχαν τίποτα, αλλά κάτι βρισκόταν κάποτε και πολύ μάλιστα. Η μεγάλη κρίση έφτασε το χειμώνα. Πώς να κάνουν εισαγωγές που οι δρόμοι κλείνονται, αχρηστεύονται από το χειμώνα? Με τα εμπορεύματά τους οι έμποροι μπορούσαν να κάνουν εισαγωγή μερικών τροφίμων, αλλά οι δρόμοι ήταν κλειστοί και για εισαγωγές και για εξαγωγές. Είναι το δράμα που ταλαιπωρεί συχνά τις μεσογειακές ορεινές χώρες, αυτές που δεν έχουν τη δυνατότητα να εξυπηρετούνται από τη θάλασσα. Ο χειμώνας του 367-368 ήταν, φαίνεται, ο χειρότερος. Ο Μέγας Βασίλειος έβγαινε στην πόλη και αρρώστανε από το κακό που έβλεπε. Πείνα, παντού η πείνα. Οι ναοί και αυτοί άδειαζαν. Οι πιστοί έμεναν άρρωστοι στα σπίτια τους ή δεν είχαν τις λίγες δυνάμεις που χρειαζόταν λίγη πεζοπορία μέχρι το ναό. Η κατάσταση χτυπούσε αλίπητα τον ευαίσθητο βασίλειο. Είχε μία λύση, την προσευχή. Ώρες ολόκληρες έπεφτε στα γόνατα, εκλιπαρούσε το Θεό, καλούσε τους πιστούς για παρακλήσεις στους ναούς. Το θανατικό δεν υποχωρούσε και ό,τι τον συγκλώνησε βαθύτερα ήταν η συμφορά με τα παιδιά. Τα έβλεπε στην τρυφερή τους ηλικία να μαραίνονται, να σβήνουν και να χάνονται. Αυτό δεν το άντεξε. Αναστατώθηκε ως τα τρεις βαθά του. Πόνεσε, πάλεψε με τον εαυτό του. Έπρεπε κάτι να κάνει για τα παιδιά. Δεν άντεχε το θάνατό τους. Δεν μπορούσε να ζει αυτός και αυτά να χάνονται. Έγινε σεισμός μεγάλος στην καρδιά του. Η προσευχή του δεν έδινε ψωμί, δεν έσωζε ζωές. Κάτι άλλο λοιπόν, κάτι άλλο, μα τι και πώς. Πήρε δύσκολη απόφαση για μεγάλο έργο, να δώσει ψωμί στα παιδιά. Και όχι μόνο σε αυτά. Θα τα σώσει από το θάνατο και τον εξευτελισμό. Αλλά πώς θα γίνει αυτό? Θα τσακιστεί ο ίδιος μπροστά στους πλούσιους. Θα τσακιστούν και αυτοί από τη χάρη του Θεού. Θα λυγίσει μπροστά τους απειλητικά σαν μαστίγιο. Θα τους παρακαλεί και θα τους μαστιγώνει. Οι πλούσιοι και οι μεγαλέμποροι της Κεσάριας την εποχή εκείνη είχαν καταντήσει απέσια πληγή για το λαό. Προνοητικοί επιχειρηματίες, καθώς ήσαν, έβλεπαν την καταιγίδα που πλησιάζει και συχνά αποθήκευαν σιτάρι. Στίβαζαν προϊόντα πρώτης ανάγκης και δεν τα πουλούσαν στις αγορές σε συνηθισμένες τιμές. Σαν άγρια πεινασμένα θηρία, παραμόνευαν για το μεγάλο θύμα. Είχαν υπομονή γιατί το στομάχι τους ήταν γεμάτο. Τρόχιζαν τα σουβλερά τους νύχια και το ανάλγητο πνεύμα τους μεθόδευε την αφέμαξη της φτωχολογιάς. Πόσο μικρός μπορεί να γίνει ο άνθρωπος? Μόλις η έλλειψη τροφίμων κορυφώθηκε, άνοιξαν προσεκτικά τις αποθήκες. Αλλά φυσικά, για να κάνουν το συχαμερό έργο της μαύρης αγοράς. Οι φτωχοί άνθρωποι ξεπουλούσαν το σπιτικό τους και τον εαυτό τους για ένα κομμάτι ψωμί. Και η νύφη της Καπαδοκίας, η όμορφη Κεσάρια, κατάντησε πραγματική ζούγκλα. Οι πολλοί εξαγριώθηκαν για ένα κομμάτι ψωμί, οι λίγοι για ένα κομμάτι χρυσάφι. Οι κρατικές αρχές συχνά θυμήθηκαν ότι κάτι πρέπει να κάνουν για την κατάσταση, να περιορίσουν τους άπλιστους εμπόρους. Αποτύχαναν όμως πριν καλά-καλά αρχίσουν.
στη ζούγκλα τους νόμους τους επιβάλλει το σκληρό θηρίο, κανείς άλλος. Στο χάος αυτό που οι δυνατοί γίνονταν δυνατότεροι και οι αδύνατοι αδυνατότεροι, έγινε το θαύμα. Η φοβερή αυτή τάξη πραγμάτων ανατράπηκε. Ένας μικρός όμως καχεκτικός άνδρας υψώθηκε στη μέση του χάους. Τον μεγάλωσε ο Θεός τόσο που τον έβλεπαν όλοι. Στα χέρια του ο Βασίλειος δεν μπορούσε να κρατήσει μαστίγιο. Μα ο λόγος του έγινε ανελέητος βούρδουλας. Τον σήκωσε απανωτά και αλίμονος εκείνον που είχε σημαδεύσει. Κι ενώ με το βούρδουλα του λόγου ξέσκιζε το πνεύμα των πλουσίων, την ίδια ώρα το μαλάκωνε με παρακάλια και παρηγοριά. Η Κεσάρια κλονίστηκε στη Θέμελα. Η τρέλα εντός εισαγωγικών του βασιλείου δεν είχε όρια. Και τότε οι περισσότεροι τον πήραν για τρελό. Τότε η χάρις του Θεού ημέρεψε λίγο τους πλουσίους και τους εμπιστεύτηκαν σιτάρι. Του έδωσαν του βασιλείου. Τι να σκεφτεί τώρα κανείς για τα αποτελέσματα της προσευχής του? Παρακάλεσε ο Βασίλειος θερμά το Θεό να σώσει τους Καπαδόκες από την πείνα. Και το μάνα της ερήμου δεν ερχόταν. Ούτε σαν τον Ηλία μπόρεσε ο Βασίλειος να βγάζει τροφές από αποθήκη που δεν άδειαζε ποτέ. Σήμαινε όμως τούτο ότι ο Θεός δεν άκουγε πια τις προσευχές? Πως δεν λύγησε τη Θεία χάρη του προς την Καπαδοκία? Όχι βέβαια. Ο Θεός πάντα ακούει. Μόνο που ο δρόμος τώρα ήταν διαφορετικός. Τότε με τη Θεία δύναμη γέμισαν οι άδειες αποθήκες και η έρημος. Τώρα οι εκμεταλλευτές έμποροι γίνονται, όπως λέμε, σκορποχέριδες, γιατί δίνουν τρόφιμα στους πεινασμένους. Τα θηρία ημερεύουν. Δεν είναι τάχα και τούτο μεγάλο θαύμα? Για το βασίλειο ήρθε η ώρα που δεν προλάβανε ούτε να προσευχηθεί στο σπίτι του. Προσευχόταν περπατώντας τις φτωχογειτονιές και τις αγορές. Εκεί προσευχόταν. Όταν πια λύγησαν οι πλούσιοι, άρχισε άλλο έργο. Πιο δύσκολο τούτο καμιά φορά και ας φαίνεται εύκολο. Να συνάξει και να συντάξει τους επικίνδυνα πεινασμένους. Αυτούς που είχαν μεγαλύτερη ανάγκη, που ήσαν στα πρόθυρα του θανάτου. Όποιος όμως πεινάει πολύ, εξαγριώνεται. Δεν έχει σημασία το είδος της πείνας, αν είναι για ψωμί ή για χρυσάφι, αρκεί να πεινάει πολύ, πάνω από κάποιο όριο. Τότε γίνεται θηρίο. Πάλι κόπος, πάλι μόχθος. Μόνο που τώρα τα σώματα και τα πνεύματα είχαν τα νύχια τους ξετρόχιστα, απελπιστικά ξέψυχα και λύγιζαν εύκολα. Πεινασμένε φτωχοί άνθρωπε, πόσοι εργάζονται για να σε αφανίσουν, πόσο δουλεύουν για να σε ταπεινώσουν. Και τούτος ο άνθρωπος που στις καλές του μέρες τρώει αλατισμένο ψωμάκι με χόρτα, κοίτα πως χάνεται για σένα. Κοίτα πόσο πονάει για να δώσει ζωή στο αφανισμένο σώμα του. Οργάνωσε συνεργεία και σύναξε σε τόπο ευρύχωρο εκείνους που πεινούσαν περισσότερο. Και πριν απ' όλα τα παιδιά. Τα παιδιά πρώτα, έπειτα άνδρες, γυναίκες, γέροντες, νέοι που μόλις μπορούσαν να σέρνονται, που λίγο και θα έβγαινε η τελευταία τους πνοή. Στους πρόχειρους αυτούς καταβλισμούς, χιλιάδες άνθρωποι έβρισκαν λίγο φαγητό για να συνέλθουν. Στην πρώτη σειρά, πάντοτε τα παιδιά. Και να μην νομίσει κανείς ότι ο ιερός αυτός άνδρας, ο Βασίλειος, έκανε ό,τι κάνουν οι συνηθισμένοι άνθρωποι.
ήταν και εδώ μεγάλος και γενναιόκαρδος. Δεν εψώμησε, δεν έδωσε δηλαδή ψωμί μόνο στα παιδιά των χριστιανών, μα και στα παιδιά των εθνικών, των ειδωλολατρών και των αιρετικών. Ήταν πατέρας για όλα αυτά τα παιδάκια και τα Εβραιόπουλα, και αυτά κάτω από τις στερούγες του επέζησαν. Δεν λογάριασε αν οι Εβραίοι γονείς τους έκαναν ό,τι μπορούσαν για να δυσκολέψουν το δικό του έργο. Άλλα συνεργεία με επικεφαλή στον ίδιο το βασίλειο γυρνούσαν για έρανο από αρχοντικό σε αρχοντικό, από αποθήκη σε αποθήκη. Μάζευαν κάθε είδος πρώτης ανάγκης και κάθε φαγόσιμο. Άλλα τα κουβαλούσαν στους ώμους τους, άλλα τα φόρτωναν σε μουλάρια. Όλα έφταναν στον καταβλισμό. Εκεί, σε καζάνια, παρασκεύαζαν φαγητό με το οποίο ξανάδιναν τη ζωή σε χιλιάδες ετοιμοθάνατους και εξαντλημένους από την πείνα καπαδόκες. Στο φιλάνθρωπο τούτο καταβλισμό δεν ησύχαζε ο βασίλειος. Το έργο του ήταν πολύπλευρο. Επιστατούσε στους εράνους, στην προετοιμασία του φαγητού, στην κανονική λειτουργία του συσιτίου. Επισκεπτόταν πάλι και πάλι τους πλούσιους. Λησμονήσαμε όμως και τις αρρώστιες. Θερίζουν όταν η πείνα εξασθενίζει τα σώματα. Καιρός τώρα να θυμηθούμε την άλλη επιστήμη του βασιλείου. Θα θυμάται ο αναγνώστης και ο ακροατής ότι ο νεαρός βασίλειος σπούδασε στην Αθήνα και ιατρική. Εξαιτίας της προσωπικής του καχεξίας και χάρη των φίλων του, δεν ξέχασε την τέχνη του Ιπποκράτη. Απίστευτο. Εργάστηκε στον καταβλισμό αυτό ακόμη και σαν γιατρός. Έκανε ό,τι μπορούσε για να θεραπεύσει τα σώματα. Ενδιαφερόταν για αυτά, όπως ενδιαφερόταν και για τις ψυχές των ανθρώπων. Στον κόσμο τούτο μεγάλος αναδεικνύεται όποιος γίνεται μεγάλος μιμητής του Κυρίου. Και ο βασίλειος μιμήθηκε τον Κύριό μας, τον Ιησού, σε θαυμαστό βαθμό. Δεν κήρυξε μόνος. Δεν κήρυξε μόνο. Ζώστηκε την ποδιά και υπηρετούσε νύχτα και μέρα τους πεινασμένους και τους αρρώστους. Από τις ομιλίες και τους λόγους που είπε στην εποχή του λοιμού, σώθηκαν μόνο τρεις. Κείμενα δυνατά και μαστιγωτικά. Δίνουν τη λύση του προβλήματος του πλούτου και συγκλονίζουν τους πλουσίους. Ο πλούτος είναι δώρο και μέσο για το καλό του ανθρώπου. Ο πλούσιος είναι διαχειριστής του πλούτου. Πρέπει να τον διοχετεύει όπου υπάρχει ανάγκη και όχι να τον απολαμβάνει μόνος του. Η βάση αυτή δεν είναι ξένη προς τη λαϊκή ελληνική φιλοσοφία. Τρεις ομιλίες είναι προς τους πλουτούντας. Η «Εν λοιμώ» και «Αφθμώ» και η ομιλία στη φράση του άφρονα πλουσίου «Καθελώ μου τας αποθήκας».
Ακούσατε την εκπομπή «Η ζωή ενός μεγάλου». Ο βίος του Μεγάλου Βασιλείου, Επισκόπου Κεσαρίας. Μέσα από το βιβλίο του καθηγητή Στυλιανού Παπαδόπουλου. Διάβασε ο Βασίλης Ατζακλής. Το βιβλίο κυκλοφορεί από τις εκδόσεις της Αποστολικής Διακονίας.